Λοιπόν, χαίρομαι που σας βλέπω και δεν είναι υπερβολή αυτό, ούτε φιλοφρόνηση. Να κρατήσουμε έτσι την παρέα μας, τη σύναξή μας, την εκκλησία μας, την συναδερφικότητα έως και αδερφοσύνη, την αδερφότητα δηλαδή, όπως λένε και οι Απόστολοι στην Αγία Γραφή, που μιλούν περί αδερφότητος με την έννοια της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού, και όσο μπορούμε να τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα, μετά από τόσα χρόνια, κάτι πρέπει να αντιληφθούμε κι εμείς, ότι είμαστε Εκκλησία και ότι αν δεν περνάει ένας καλά, δεν θα περνάει και ο άλλος. Και αυτό τουλάχιστον μεταξύ μας να συμβαίνει. Και αυτό το λέω διότι πολεμούμαστε, έτσι, και όταν κανείς πολεμάται, εστιχτοδός συγκεντρώνεται στον εαυτό του και γύρω από τους άλλους. Αν όμως δεν νιώθετε ότι πολεμάστε, που είναι μεγάλη πλάνη, έσχατη πλάνη, τότε θα χωρίζεστε ένας με τον άλλον και θα δημιουργείτε έρηδες ή αιρέσεις όπως λέγονται ή ομάδες μικρές στις οποίες ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Με πολύ κόπο δηλαδή και με αγώνα κρατάμε αυτό το οποίο κάποτε ξεκινήσαμε να ζούμε και το ξέρουν και το τρέμουν οπωσδήποτε αυτοί που δεν το ζουν, το ανάλογο δηλαδή, και ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του συμφέροντος και της καλοπέρασής τους που είναι για αυτούς ο Θεός. Δηλαδή, όταν δεν έχεις Θεό πραγματικό, έχεις Θεό την καλοπέραση, δηλαδή την κοιλιά σου. Και οι παλιοί λέγανε ότι θεωρούσανε κέντρο την κοιλιά του ανθρώπου και λέγανε διάφορα, έτσι, ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, ότι αυτός από την κοιλιά του τα έβγαλε αυτά και εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, ή κοιλιά ή Θεός. Γι' αυτό και λέει κάπου στο Ευαγγέλιο ή Θεό ή Μαμονά, ή τα λεφτά δηλαδή ή την κοιλιά θα έχουμε αρχηγό ή τον Θεό θα έχουμε αρχηγό, ο οποίος είναι εναντίον όλων αυτών των καταστάσεων, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Να μην είστε λοιπόν μόνοι σας και να προσεύχεστε, διότι η περίπτωσή μας και η περίπτωση κάθε αγωνιζόμενου χριστιανού δεν είναι απλή, έτσι. Μερικοί το θεωρούν κοινωνικό γεγονός, το να ακούσουν το Λόγο του Θεού, μερικοί το θεωρούν συνάντηση, λειτουργεί και ως αυτήν τη λειτουργία, αλλά δεν είναι αυτό. Κυρίως είναι να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον άνθρωπο, να επικοινωνήσουμε δηλαδή πραγματικά. Διότι αλλιώς μπορεί να υπάρχουν και εδώ μέσα άνθρωποι οι οποίοι γυρνάνε στην πλάτη στον άλλον, γιατί δεν αντιλήφθηκαν ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ. Διότι εμείς μαζευόμαστε, πέραν από το να πιούμε καφέ και να ειδωθούμε, μαζευόμαστε εν Χριστώ. Δηλαδή είναι και ο Χριστός, δηλαδή θα μιλήσουμε για τον Χριστό. Όλα αλλάζουν τότε. Είναι όλα διαφορετικά, είναι όλα κενά. Κενά με αλφαγιώτα. Καινούργια δηλαδή. Και τουλάχιστον όσο είναι αυτό και όσο μπορούμε να το ζήσουμε από εκεί που εκπορεύεται, γιατί δυστυχώς τώρα πλέον όσο περνάει ο καιρός όλα χαλάνε, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε εσείς τι συμβαίνει εκεί πέρα, σε αυτά που λέμε. Και όταν λέμε ότι όλα χαλάνε, χαλάνε όλα. Δηλαδή, κινδυνεύει ακόμα και το πνεύμα μας να γίνει σάρκα. Και το πνεύμα μας να γίνει σάρκα. Το πω μια φορά ακόμα να το καταλάβετε. Κινδυνεύουμε να γίνουμε σαρκικοί μέχρι και το πνεύμα μας. Δηλαδή, υλόφρονες, όπως λέει αλλού. Ό,τι έχουμε να τελειώνει, να αρχίζει και να τελειώνει εκεί που φτάνουν τα περιορισμένα όρια της ύλης. Μέχρι πού? Ούτε καν μέχρι παραπάνω από τη γη. Ενώ ο Θεός θέλει από εμάς άλλα και θα τα καταργήσει όλα αυτά, και την κοιλιά και τα έντερα και τα ρούχα και τα σώματα, και κάποτε, όπως έλεγε και χθες περί της Αναστάσεως του Ευαγγέλιου, θα έχουμε μεν το σώμα μας, την ταυτότητά μας, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καμία σχέση με όλα αυτά, κάτι που μας το λέει από τώρα να το κάνουμε, έτσι. Μας το δείχνει. Γιατί τον αγαπάς τον άλλο που είναι δίπλα σου και δεν τον ξέρεις, είναι όντως μια μεγάλη υπόθεση. Μια μεγάλη υπόθεση είναι. Γι' αυτό εμείς καλούμαστε να κάνουμε μεγάλες υποθέσεις στις υποθέσεις μας. Πώς θα γίνει αυτό? Βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός,
Παραδείγματος χάρη, γιατί είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά, οι προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εκπληρώνονται, έτσι. Τώρα είμαστε σε ποια προφητεία? Είμαστε εκείνη που λέει ότι κάποτε μια γυναίκα με μια ρόκα θα κυνηγάει 10 Τούρκους. Η ρόκα ξέρετε ποια είναι, έτσι. Αυτή που γνέθαν το μαλλί παλιά και τώρα που είναι παραδοσιακά. Πού γίνεται αυτό? Γίνεται λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς, που ένα στρατός γυναικών καταδιώκει όντως ένα μεγάλο στρατό μουσουλμάνων ανδρών. Διότι αυτοί φοβούνται σύμφωνα με το Κοράνι ότι άμα τους σκοτώσει η γυναίκα δεν θα πάνε στον παράδεισο. Τι είναι αυτό? Μία γυναίκα με μία ρόκα κυνηγάει 10 Τούρκους. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και αν κανείς ξέρει τις προφητείες του Αγίου Κοσματουδούλου και τις διαβάσει λιγάκι, θα δει και αυτές που εκπληρώθηκαν, θα δει και αυτές που θα εκπληρωθούν, που είναι παρακάτω και περιμένουν. Έτσι. Αφού λοιπόν βλέπετε ότι θέλουμε δεν θέλουμε, να το πω και έτσι, θα γίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι, μπορεί να μην θέλουμε εμείς να γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει όμως. Επειδή όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και θα γίνουν, πρέπει να δούμε κι εμείς ποια είναι τα όπλα μας, γιατί θα πολεμήσουμε. Θέλουμε δεν θέλουμε. Είναι κανείς εδώ που πήγε φαντάρος με τη θέλησή του? Μπορεί να είναι και κάποιοι. Είναι κανείς που πήγε επίστρατος με τη θέλησή του? Μπορεί να είναι και κάποιοι. Είναι κανείς που πήγε επιστράτευση με τη θέλησή του? Δεν νομίζω. Αλλά ο πόλεμος θα γίνει. Οπότε θα πρέπει να πολεμήσουμε. Τα δικά μας τα όπλα είναι ως εξής, αδελφοί μου. Τα λέμε πολλές φορές, τα ξεχνάμε άλλες. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Γιατί έτσι μάθαμε, παραδείγματος χάρη, αν είναι δυνατόν να είναι και ο χριστιανισμός ρομαντικός. Έτσι, όμορφα λογάκια, καλές έτσι παρεούλες, χριστιανικούλικες και αυτά. Φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, αφού δεν είναι έτσι, να ξέρετε ότι ένα όπλο μας βασικό είναι η γνώση, έτσι. Όποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει, τελείως, όπως το λέει η λέξη. Αλλά ποια γνώση? Ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, γιατί άμα δεν πιστεύει κανείς και ξέρει πράγματα, μπορεί να φτιάξει μια ατομική βόμβα και να τη ρίξει σε μια χώρα και να την καταστρέψει. Αυτός που ξέρει τον νόμο του Θεού δεν θα φτιάξει ποτέ ατομική βόμβα με τις γνώσεις του. Καταλάβατε. Οπότε η γνώση είναι μία με την πίστη μαζί μας. Αν δεν έχουμε πίστη, τότε όλα σιγά σιγά, το βλέπετε πώς γίνεται, αρχίζουν και διαφθείρονται. Δηλαδή όσο πιο πολύ πίστη έχεις, πιο καλός άνθρωπος είσαι. Δεν μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος από μόνος σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η πηγή είναι ο Θεός. Και όσο λιγότερη έχεις, τόσο πιο κακός είσαι. Το βλέπετε έτσι. Και άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα τεστ στον εαυτό σας για να δείτε πόσο πίστη έχω. Από το πόσο καλός είμαι. Όχι καλούτσικος, όπως λέγαμε μια άλλη φορά, αυτό που θέλει ο κόσμος δηλαδή. Ευπρεπής, παραδείγματος χάρη, πλημμένος και καθαρός, αλλά καλός μέχρι την καρδιά μου, η οποία θέλει μόνο το καλό. Γιατί αν ψάξετε μέσα σας θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πονηριές, κακίες, επιθυμίες, ροπές και δεν συμμαζεύεται. Και φυσικά, εδώ φτάνουμε τώρα να πούμε, γιατί άμα ρωτήσω, εδώ άμα σας ρωτήσω, κανείς δεν θα πει ότι δεν πιστεύω. Αυτή η πίστη που έχουμε πρέπει να είναι με γνώση. Δηλαδή και η γνώση μας, αυτά που διαβάζουμε και μελετάμε και ψάχνουμε να έχουν πίστη, αλλά και η πίστη μας να έχει γνώση. Με λίγα λόγια, σαν να σας λέω, ξυπνάτε. Έτσι, να το συνοψίσω. Και ξυπνάτε σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε. Διότι, μην νομίζετε ότι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, περί των προφητιών του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, είναι γνωστό παντού. Είναι γνωστό σε πολύ λίγους. Και μπορεί και σήμερα πολλοί να μην το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εδώ. Άρα η πίστη με γνώση και η γνώση με πίστη είναι το πιο δυνατό όπλο. Αν δεν ξέρεις, καλύτερα να μην πιστεύεις. Και αν ξέρεις, πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύεις. Επίσης, αδελφοί μου, δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε την πίστη και τη γνώση και επίσης αυτό, βάλτε το παραδείγματος χάρη ότι είναι το ένα χέρι μας και το ένα πόδι μας, η πίστη και η γνώση, και το άλλο χέρι και το πόδι είναι η προσευχή και η προσοχή. Παραδείγματος χάρη, αν προσεύχεσαι χωρίς προσοχή, δεν κάνεις τίποτα. Είναι σαν να έχεις ένα όπλο στημένο, να κάθεσαι σε μια κρυσή και να πίνεις καφέ
και πού να κάνεις το χέρι σου έτσι και να πυροβολάς. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Με την ίδια φάση, αν θέλετε, που είναι η σύγχρονη λέξη, πρέπει να έχουμε και την προσοχή. Δηλαδή, λέει παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Ήρθε σήμερα κάποιος και μας είπε ωραία λόγια. Είναι ορθόδοξα λόγια. Είναι του Χριστού τα λόγια. Είναι όμορφα λόγια. Μόνο. Που ξέρει να λέει και ο διάβολος όμορφα λόγια και ξέρει να λέει και ο άνθρωπος που θέλει να μας πλανέψει, να μας πονηρέψει. Ξεκινάει από το καλό. Έτσι γίνεται πάντα. Με όμορφα λόγια. Μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο προσεκτικός χριστιανός διαβάζει. Τι διαβάζει? Αυτά που του έρχονται μπροστά. Σήμερα ο Πάτερ Ιωάννης μας είπε αυτά τα πράγματα. Θα πάω στο σπίτι, θα τα γράψω να δω. Είναι έτσι? Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ούτε η πίστη άνευ γνώσεως, ούτε η γνώση άνευ πίστεως. Θα το ψάξω το βρω. Μα λέει δύσκολο είναι. Δεν πρέπει, θα το ψάξω. Θα πατήσω στο ίντερνετ και θα το βρω. Θα πατήσω τη λέξη. Αυτή είναι τη φράση που σας είπα. Ούτε η γνώση άνευ πίστεως, ούτε η πίστη άνευ γνώσεως. Και θα το βρω. Και θα πω αν έλεγε σωστά ή αν έλεγε λάθος. Τέτοιοι χριστιανοί να είστε δηλαδή. Αλλιώς πληρώνουμε τζάμπα εισιτήριο. Έτσι, όπως γίνεται σε πολλά άλλα πράγματα, όπως κάνουν οι άνθρωποι. Προσοχή και προσευχή. Αυτό δεν δημιουργεί άγχος, διότι ούτως ή άλλως, αδερφοί μου, ναι, υποψία την έχουμε έτσι. Θα κλείσεις την πόρτα στο βράδυ, θα την κλειδώσεις. Δεν μπορεί να πεις ότι αγχώνομαι από το πρωί γιατί θα κλειδώσεις την πόρτα με το βράδυ. Είναι κάτι φυσιολογικό. Μπήκε στη ζωή σου. Θα κλειδώσεις το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πεις ότι αγχώνομαι από το πρωί. Άμα θα κλειδώσω το βράδυ το αυτοκίνητο ή πότε θα το κλειδώσω. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Προσέχεις που περπατάς. Όταν περπατάτε κάτω, κοιτάτε ή πάνω. Δεν μπορεί να πεις ότι αγχώνομαι γιατί πρέπει να προσέχω που περπατάω. Όχι. Είναι μέσα στις φυσιολογικές μου λειτουργίες. Έτσι και η προσοχή. Διότι δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε ένα πνευματικό, να το πω, αχταρμά. Μια πνευματική παπάρα, επιτρέψτε μου. Ό,τι να είναι. Όπως να είναι, όπου να είναι και όπως μας συμφέρει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε σε αυτόν που μιλάει, ούτε σε αυτόν που πράττει. Και δυστυχώς σήμερα έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ αυτή η ασθένεια που ο έμπολα μπροστά της φρύτει και τρέμει, δεν είναι τίποτα. Αφήστε που είναι ψέμα, έτσι. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Στη χειρότερη περίπτωση θα τον έχουν βάλει εργαστηριακά ίσα ίσα για να τρομάξουν τον κόσμο. Παρένθεση, κλείνει η παρένθεση. Αυτός ο ιός είναι ο χειρότερος. Δηλαδή, να έχουμε βάλει τον Χριστό όπως μας βολεύει. Καταλάβατε, το είπα και άλλη φορά. Άλλο το περιεχόμενο και άλλο το περιέχον. Περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο είναι μέσα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κρατάω εγώ ένα κουμποσκήνι, το κουμποσκήνι είναι περιεχόμενο της χούφτας μου. Η χούφτα μου είναι το περιέχον, κατά την αρχαία ελληνική μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι εδώ μέσα στη χούφτα μου. Ο Χριστός είναι αυτό και εγώ είμαι αυτό. Καταλάβατε, αυτό είμαι εγώ και ο Χριστός είναι αυτό. Και με έχει έτσι ο Χριστός. Διότι αν στη ζωή μας ο Χριστός είναι περιεχόμενο, δηλαδή, ξέρεις, εγώ προκειμένου να πετύχω το σκοπό της ζωής μου είμαι και με τον Θεό. Προκειμένου να κάνω καλή οικογένεια είμαι και με τον Θεό. Προκειμένου να βγάλω λεφτά είμαι και με τον Θεό. Γιατί ο Θεός εξυπηρετεί τους σκοπούς μου. Που η σκοπή είναι, είναι κάτω από τον ουρανό αφενός. Και αφετέρου τι είναι? Είναι απόλυτη. Έχουμε απολυτοποιήσει δηλαδή το σχετικό. Ποιο είναι το σχετικό? Αυτό που θα καταργηθεί μια μέρα. Αυτά που φοράμε, αυτά που έχουμε, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, τα φαγητά μας, τα χωράφια μας. Αν έχουμε απολυτοποιήσει αυτό και ο Χριστός είναι από κάτω, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και έρχεστε καμιά φορά και λέτε, μα εγώ κάνω προσπάθειες, γιατί δεν πάω καλά? Γιατί τις κάνεις για να εξυπηρετήσεις τους σκοπούς. Καλή σκοπή, δεν είναι κακή. Θέλω να ζήσω, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να κάνω. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής σου. Αυτός είναι το μέσον για να φτάσεις στο σκοπό. Διότι αν μεγαλώσεις τα παιδιά σου κατά Θεόν, θα σε ανοίξει ο Θεός την πόρτα. Αν ζήσεις κατά Θεόν, θα σε ανοίξει ο Θεός την πόρτα. Αν φας κατά Θεόν, καλά πας. Αν πιείς κατά Θεόν, καλά πας. Στην τουαλέτα να πας κατά Θεόν, καλά πας. Διότι έχεις τα πάντα ως επιδίωξη για εκεί. Και αυτή είναι και η διαφορά μας. Και φυσικά γι' αυτό μετά
δεν μπορούμε να πατήσουμε γερά, διότι αν δεν έχουμε δύο χέρια και δύο πόδια, κάτι μας λείπει, δεν είναι. Απ' τη μια η πίστη και η γνώση και απ' την άλλη η προσοχή και η προσευχή. Για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Αν έχεις τρία από τα τέσσερα, πάλι κάτι δεν πάει καλά. Σε υποθέσουμε δεν έχεις γνώση, θα κάνεις όλα μηχανικά. Εντάξει. Ας πούμε, είπε ο πατήρ Άρης και το κάνω, λέω τώρα εγώ. Μακάρι να γινόταν γι' αυτό. Ή λέει ο Θεός να πηγαίνουμε στην εκκλησία, πάω. Γιατί πας στην εκκλησία, όπως λέγανε οι παλιές στις κόρες τους, εμείς έτσι το έχουμε. Έτσι το βρήκαμε. Παραπάνω ερμηνεία, τίποτα. Μηδέν. Έτσι θα το κάνεις. Γιατί να το κάνεις, έτσι είναι, έτσι το βρήκαμε. Φανταστείτε να μην έχετε προσευχή. Άχρηστα πάνε όλα, τι να τα κάνω. Άμα ξέρεις πολλά πράγματα, άμα πιστεύεις, και ο διάβολος πιστεύει, προσεύχεται, δεν προσεύχεται ο διάβολος. Και άμα προσέχεις και να μην προσεύχεις. Είναι σαν να λες, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Και τα χάνεις. Και βάλτε κάτι άλλο από αυτά. Παραδείγματος χάρη, έχεις προσευχή. Έχεις γνώση και δεν έχεις πίστη. Πού πας, αφού δεν πιστεύεις ότι είναι ο Θεός απέναντι εκεί. Άρα περπατάς και πας. Πού πας. Και φανταστείτε να τα έχετε όλα αυτά και να μην έχετε προσοχή. Θα τα χάσετε. Καταλάβετε. Τα χάνουμε. Αν δεν προσέχουμε. Είναι σαν πώς λέμε, φοράω ένα κόσμο ακριβό και το προσέχω. Μην τυχόν και μου ξεφύγει. Ξέρω εγώ το κινητό μου, το αυτό, ό,τι έχω πάνω μου. Το δαχτυλίδι μου το πάρω. Άμα δεν προσέχω θα μου το πάρω και μετά θα κάθομαι και θα κλαίω. Και θα λέω είχα ένα θησαυρό και τον πήρε ο άνεμος. Το θέμα μας δεν είναι αυτό όμως, σήμερα. Ήθελα να σας πω ότι γενικώς υπάρχουν δύο νοσοκομεία στη ζωή μας, έτσι. Ποιο είναι? Το ένα είναι το κτίριο. Είναι συγκεκριμένο πράγμα αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι το νοσοκομείο είναι εκεί. Ξέρεις ότι μέσα έχεις αρρώστους, πήγες καμιά φορά, τους είδες, νοσηλεύτηκες ξύ καμιά φορά, είναι εμφανή τα πράγματα. Το δεύτερο νοσοκομείο, αδερφοί μου, όμως είναι απ' έξω από το νοσοκομείο. Ξεκινάει από την πόρτα του νοσοκομείου προς τα έξω. Και είναι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε κάθε μέρα περπατώντας μέσα στην πόλη. Και βλέπουμε και μέσα στο σπίτι μας και βλέπουμε και στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, τα λέγαμε. Για πες μου, ποιος είναι ο πιο αμαρτωλός στον κόσμο? Και απαντάει και λέει, ο γείτονας. Λάθος. Όλο αυτό που είναι έξω από το νοσοκομείο είναι αυτό που είμαστε εμείς, δηλαδή η ανθρώπινη παρουσία επί της γης. Ένα πέραν το νοσοκομείο, κάποτε έλεγε ένας, ένα πέραν το φρενοκομείο, ότι είναι η Ελλάδα. Και τα σπίτια μας, οι δουλειές μας, οι εκκλησίες μας είναι δυστυχώς νοσοκομεία. Παντού όπου και να πας, προβληματικές σχέσεις, προβληματικοί άνθρωποι, έλλειψη της αγάπης, έλλειψη της... το είπαμε προηγουμένως, της πίστης. Δεν υπάρχει Θεός πουθενά. Τον ψάχνει να το βρεις. Ενώ καμιά φορά δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει το σταυρό του και λες, δόξα σου Θεός, έκανε το αυτονόητο δηλαδή, το έκανε κάποιος. Και εμείς είμαστε γραφικοί καμιά φορά, ακόμα και εκκλησιαστικά, που σας λέω τρεις και λιγάκι να κάνει το σταυρό σας κανονικά. Και λέει άλλος, τι κάνουν εδώ, κατώτερο κατηχητικό του νηπιαγωγείου, του δημοτικού. Κι όμως, αν έμαθες να κάνεις το σταυρό σου σωστά και πολλές φορές την ημέρα, είσαι ο μεγαλύτερος θεολόγος, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλά να διαβάσεις κιόλας και να πεις γιατί κάνω το σταυρό μου σωστά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και πίστη και γνώση. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο, ή σας θυμίζω την άλλη φράση που λέει ότι οι κακοί είναι απ' έξω, οι καλοί είναι μέσα στη φυλακή. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο είναι απ' έξω. Διότι άμα είσαι μέσα στο νοσοκομείο, τουλάχιστον και ξέρεις τι έχεις και τον αγώνα σου κάνεις και συμμαζεύεσαι λιγάκι, συγκεντρώνεσαι περισσότερο. Ενώ άμα είσαι έξω και είσαι και καλά, τότε αρχίζεις και μετράς πιθανότητες που έχεις να πας πάλι μέσα στο κτίριο. Προσέχω το μυαλό μου, την ισορροπία μου, τη σχέση με τους ανθρώπους, το πώς μιλάω, το πώς κοιτάω, το πώς σκέφτομαι, το γιατί τρέχω. Θυμάστε που έλεγε άλλος γέροντας, πήγε και πρώτη φορά από τα Αγενόρος και έβλεπε τα αυτοκίνητα και έλεγε, α, κοίτα πώς τρέχουν αυτοί. Πήραν αυτοκίνητα για να προλάβουν να πάνε στον παράδεισο πιο γρήγορα. Έτσι νόμιζε αυτός, ότι όλοι οι άνθρωποι τρέχουν για τη σωτηρία τους.
Και άμα δεις ποιοι τρέχουν και που πάνε, αφήστε να πάνε. Τρέχουν οι άνθρωποι συνέχεια. Πού πάνε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι οι άλλοι. Εγώ τι κάνω? Τρέχω, πού τρέχω, με ποιον τρέχω, πόσο τρέχω, γιατί τρέχω. Και όταν τα βλέπω αυτά, τα χεράκια και τα ποδαράκια μου, πού πάει το μυαλό μου? Να θυμάστε, θέλετε να τα πάρουμε και με τη σειρά? Μπορούμε. Ας πούμε ότι στο δεξί χέρι είναι η πίστη, έτσι. Στο αριστερό είναι η γνώση. Στο δεξί πόδι είναι η προσευχή και στο αριστερό είναι η προσοχή. Τα μαθαίνω, σαν νεράκι τα μάθαμε. Πίστη, πίστη, γνώση, προσευχή, προσοχή. Και να το μαθαίνετε και στα παιδιά σας. Να, ένα μάθημα για τα παιδάκια. Πώς λέει ο άλλος, το μάθαμε εμείς, θα το διδάξουμε κιόλας τώρα. Τα παιδάκια, αλλά δεν πειράζει. Διδάσκοντας μαθαίνουμε, μαθαίνει και ο διδάσκων, το ξέρετε αυτό, ε. Και εγώ πολλές φορές είπα να τα παρατήσω, αλλά μετά λέω, ας τα πω να τα μάθω κι εγώ καλύτερα. Να μην τα ξεχνάω κι εγώ. Τώρα, αν όλα αυτά ισχύουν, γιατί σας είπα να πάτε να τα ψάξετε, έτσι δεν είναι? Μόλις φύγουμε από εδώ, να πάτε να τα ψάξετε. Αν όλα αυτά ισχύουν, πρέπει να συμβεί και κάτι άλλο στη ζωή μας. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, γνωρίζοντας ότι έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει από εδώ, όπως είναι η θάλασσα, κατευθείαν μέσα. Για να είμαστε και εντάξει με τον εαυτό μας, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Όπως είμαστε, κατευθείαν για φούντο. Να πούμε τουλάχιστον ότι ήμασταν ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Τέτοια πράγματα που ήμασταν. Αλλά εδώ έρχεται ακριβώς ο Θεός, ο οποίος ξέρει τι είναι το πλάσμα του πάρα πολύ καλά και πετάει μέσα σε όλο αυτό το κακό, πετάει τι? Την ξέρετε? Την ξέρετε? Την ξέρετε, αλλά δεν υποψιάζεστε τώρα ποια είναι αυτή που πετάει μέσα και τα κάνει όλα καλά. Η ελπίδα. Η ελπίδα. Είδες τίποτα? Το σκέφτηκες? Μπράβο. Λοιπόν, η ελπίδα. Γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, ξέρετε? Τα εμβόλια, ο ιός έμπολα, πόλεμοι και τι άλλο. Τι βλέπατε τώρα που ερχόσασταν εδώ στη μάκρη, στον δρόμο? Τι βλέπατε κάνοντας λίγο έτσι? Από το αυτοκίνητο. Γινόταν πανζουρλισμός. 10 αεροπλάνα στον ουρανό ραντίζανε ασύστολα. Και επειδή, επαναλαμβάνω, καμιά φορά είναι τραγικά παράξενο το πόσο ανόητος μπορεί να είναι ο άνθρωπος, πολλοί θα βλέπαν και θα λέγαν, α, κοίταξε, αεροδρόμιο έχει Αλεξανδρούπολη, πολλά αεροπλάνα πάνε αεροπλάνα. Τι να κάνουμε? Δηλαδή, είδατε ερχόμενοι και ήταν ήλιος ακόμα, ηλιοβασίλεμα, το τι γίνεται? Ρίχνουνε τα άντερά τους επάνω μας. Και ξέρετε, τα ρίχνουν από εκεί για να τα φέρει ο αέρας μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Το ξέρετε αυτό. Από εκεί τα ρίχνουν για να τα φέρει ο αέρας μέσα. Μας χρειάζονται όμως αυτά. Γιατί μας χρειάζονται? Για να ξυπνήσουμε και να πούμε, από πού θα πιαστώ με όλα αυτά που γίνονται? Θα πιαστώ από την ελπίδα. Και για μας η ελπίδα δεν είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία. Πρώτον, το βάζω στην άκρη. Δεν είναι καν ιδέα. Γιατί θα λέγει κανείς, πιστεύω σε μια ιδέα. Ποια ιδέα? Ανά τις αγάπες, τις ελπίδες, τις χαράς, τις ελευθερίες κτλ. Κτλ. Δεν λέει τίποτα αυτό. Για μας ελπίδα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ελπίδα. Όχι ελπίδα, η ελπίδα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό δεν πεθαίνει ποτέ. Βλέπετε? Για μας η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί ο Χριστός δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Οι άλλοι έρχονται και λένε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όσο ζω, ελπίζω. Και άμα πεθάνω, πάλι ελπίζω. Γιατί δεν μπορώ, είμαι συνδεδεμένος με τον Χριστό. Δεν μπορώ να μην ελπίζω παντού και πάντοτε. Και λέω, ξυπνάω το πρωί και λέω σήμερα, τι κάνω εγώ, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, ας πούμε. Όλα χάλια πάνε, λέω. Εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Τι, πού θα πάμε δηλαδή? Πάλι θα σηκωθώ να κάνω τα ίδια πράγματα. Έτσι. Να πάω στην τουαλέτα, να πάρω το πρωινό, να κάνω τι θα κάνω μετά. Τα προβλήματα τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα, λέει ο άνθρωπος. Κοιτάζει και τον ουρανό μετά, κάτασπρο,
από βρωμιές. Κοιτάζει δεξιά, κάποιος μαλώνει και στη γειτονιά. Κοιτάζει αριστερά, είναι σαν παρακαλισμένο μέσα στον δρόμο. Κοιτάζει κάτω, λάσπες νερά μέσα στην αυλή. Ο άλλος τίναξε από πάνω και γέμισε κάτω, δεν ξέρω και εγώ τι. Κοιτάζει μέσα, λέει, πω ρε, τι έχει εδώ μέσα, γιατί έχει κακές σκέψεις. Κοιτάζει έξω, βλέπει τον άλλο που δεν τον χωνεύει απέναντι και τελικά, κατά πού να κοιτάξω, πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά εκεί πάνω ακριβώς, γι' αυτό σας λέω, ότι ο Θεός είναι η ελπίδα μας, εκεί πάνω ακριβώς λέμε όχι. Γιατί ακόμα τουλάχιστον λέμε έτσι, δεν έγινα Κούρδος, ούτε Τούρκος. Δεν ζω στο κομπάνι. Μια σκέψη από τις πολλές. Δεύτερη σκέψη ποια είναι. Καλά το είπα. Έρχεται σε ράδος. Του κομπάνι. Όποιος δεν ξέρει, το κομπάνι είναι η πόλη που γίνονται τώρα οι σειράξεις μεταξύ Κούρδων και Ισλαμιστών, Τζιχαντιστών και δεν συμμαζεύεται. Και λέω λοιπόν, μια σκέψη αυτή, η δεύτερη, λέω κάτσε ρε παιδιά, εγώ είσαι τόσα πράγματα κοντά στον Θεό, εκείνο, ας κάνω και μια παύση, ας μην περάσω και λίγο καλά, τι έγινε λέει. Και με όλα αυτά σιγά σιγά, επειδή υπάρχει ελπίδα και είναι ζωντανή, δεν είναι θεωρητική, είναι πρακτική η ελπίδα. Εμείς την πιάνουμε, είναι σαν το παχύ σκοτάδι. Την πιάνουμε την ελπίδα. Εμείς δεν είναι θεωρητική. Εμάς η ελπίδα, να θα δούμε πώς θα πάει. Όχι. Εμείς είδαμε και ελπίζουμε. Καταλάβατε. Είδαμε και ελπίζουμε. Δεν είδαμε πράγματα. Ένα σωρό πράγματα είδαμε στη ζωή μας. Πάρα πολλά πράγματα από τον Θεό. Οπότε ξέρουμε και ελπίζουμε. Δεν ελπίζουμε θεωρητικά ότι ναι, υπάρχει Θεός και θα γίνει κάτι κτλ. Και φυσικά η ελπίδα είναι να ελέγχεις τα πράγματα τα οποία δεν έχεις δει ακόμα. Πώς τα ελέγχεις? Με το σκεπτικό του Θεού. Ποιο είναι το σκεπτικό του Θεού? Σου λέει ότι εγώ εδώ είμαι. Θα δεις πολλά στη ζωή σου ακόμα. Ο άνθρωπος αλλάζει. Και χίλια δύο πράγματα. Και λες άντε, δώσ' του πάλι. Και μπορεί να το κάνεις και πολλές φορές την ημέρα αυτό το πράγμα. Αλλά τι θα γίνει? Τελικά θα καταλάβεις ότι η ελπίδα δεν σε αντροπιάζει ποτέ. Ποτέ δεν έχασε ο άνθρωπος που ελπίζει. Ποτέ. Ποτέ δεν ξέχασε ο άνθρωπος που ελπίζει. Διότι μερικοί που δεν ελπίζαν σε κάτι, ξέχασαν και πολύ εύκολα και λέγαν αφού δεν υπάρχει τίποτα, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και τα λοιπά. Έτσι άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Και επειδή τώρα λέει και στο Ευαγγέλιο κάπου, σε ένα χαρτί που έλεγε κάποιος, ότι τρία πράγματα μας έμειναν, πίστη, ελπίδα και αγάπη, βλέπετε, είμαστε μέσα. Γιατί ελπίζουμε, δεν τα παρατάμε. Ο Θεός μπορεί από το δευτερόλεπτο, από το λεπτό, από την ημέρα, να σε βάλει από εδώ εκεί. Όπως και έγινε πάρα πολλές φορές. Καμιά φορά διαβάζοντας την ιστορία, βλέπω ανθρώπους σημαντικούς, πολύ σημαντικούς, που δέχτηκαν να μείνουν στην αφάνεια. Γιατί ήλπιζαν. Αλλιώς τι θα κάνανε, θα αυτοκτονούσαν. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα έλεγε αυτός, είναι δυνατόν εγώ, κοντζάμ τόσο μεγάλος άνθρωπος, να είμαι τώρα εδώ σε μια τρύπα και να περιμένω? Θα βάζει τέλος στη ζωή του. Ήλπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, κρύφτηκαν και μετά από λίγο καιρό τους έφερε ο Θεός πάλι εκεί που έπρεπε. Το λέω στην ύφη να το ακούσει πεθερά ή αν θέλετε πιο ευαγγελικά, ονοών νοήτο για τον καθένα από εμάς. Τώρα, πώς θα την αποκτήσουμε αυτή την ελπίδα, έτσι? Γιατί καλά μας τα λέτε, ωραία, τι όμορφα κτλ. Αλλά εμείς θέλουμε πρακτικά πράγματα. Άντε, εγώ δεν έχω την ελπίδα. Πώς θα την αποκτήσω? Ο ΑΒ από εμάς εδώ πέρα. Ή νομίζω ότι την έχω και θέλω να δω πώς αποκτιέται αυτή η ελπίδα. Λοιπόν, όπως μάθαμε προηγουμένως αυτό το πραγματάκι το απλό. Πίστη, γνώση. Το δεξί πόδι προσευχή, το αριστερό η προσοχή, έτσι θα μάθουμε και αυτό. Ποιο είναι αυτό? Ρωτάτε και λέτε. Γιατί να έχω ελπίδα? Για ποιο λόγο?
Πρώτη απάντηση. Έχω ελπίδα, γιατί ελπίδα είναι ο Χριστός. Υπάρχει ανώτερο πράγμα. Υπάρχει ανώτερο όνομα. Δεν είναι ο παντοδύναμος, ο πάσοφος, ο πολυέλεος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών. Τελείωσε. Ελπίζω γιατί ελπίζει ή εκείνος δίνει την ελπίδα. Αυτό είναι το δεύτερο. Γιατί να ελπίσω, γιατί παίρνω την ελπίδα από την πηγή. Δεν ελπίζω θεωρητικά, δεν ελπίζω γιατί διάβασα κάποιες ιδέες ή κάποιους συγγραφείς. Ελπίζω γιατί την παίρνω κατευθείαν την ελπίδα από την πηγή. Οπότε είναι δυνατόν να μην ελπίσω, θα ελπίσω και γι' αυτό. Ελπίζω διότι αυτός που μου δίνει αυτή την ελπίδα είναι έτοιμος να μου δώσει τα πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή και εγώ το ξέρω. Και λέω, τώρα με το χάλι που έχω δεν μου δίνει ο Θεός πολλά. Αλλά είναι έτοιμος να μου τα δώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και αυτός που ελπίζει και την ώρα που κάνει αμαρτία και μυαλό του είναι στον Θεό. Γίνεται αυτό, γίνεται. Γιατί ελπίζει. Ενώ αυτός που δεν ελπίζει και να μην έχει τίποτα και να μην κάνει τίποτα, λέει εκείνο το ιστορικό, συγχωρέστε με την έκφραση, τώρα εμένα ο Θεός εμένα θα δει. Ή εγώ που έχω κάνει πολλά. Θα του κάνω λίγο μετάφραση. Τι είσαι, άρρωστος είσαι, ναι, πολύ άρρωστος. Τώρα εμένα, ο γιατρός εμένα θα δει. Α, πάνε να δει κάνω πιο υγιή. Έτσι δεν είναι. Γιατί να ασχοληθεί ο γιατρός με τον άρρωστο. Ασχοληθεί με το πιο υγιή. Με αυτό που δεν έχει τίποτα. Να τελειώνει να κάνει τη δουλειά του. Και φυσικά αδερφοί μου, πιστεύω και ελπίζω και δεν τα παρατάω και ό,τι να γίνει θα το φωνάζω γιατί το γράφει παντού. Και το παντού που είναι, μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι το παντού. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τα πάντα και παντού, παίρνει την Αγία Γραφή και την ανοίγει και τη διαβάζει. Και βρίσκει τα πάντα. Ακόμα και τυχαία να ανοίξετε, έχει τα πάντα μέσα. Είναι γραμμένο μέσα πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε οι θεολόγοι ένα βιβλίο, το οποίο το λέμε στα γαλλικά concordance, γιατί από εκεί προέρχεται, στα ελληνικά ταμείο. Τι είναι το ταμείο? Το ταμείο αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Έχει μέσα στις πολλές σελίδες του, παραδείγματος χάρη, τη λέξη αγάπη και πού γράφεται στην Αγία Γραφή, όλα τα χωρία από κάτω. Η λέξη ελπίδα και πού γράφεται όλα τα χωρία από κάτω. Πόσες φορές θα βρω τη λέξη ελπίδα στην Αγία Γραφή, πάω στο ρήμα ελπίδα και βλέπω. 100 φορές. Διάσπαρτη. Παντού στην Αγία Γραφή. Έτσι είναι και η λέξη αγάπη και η λέξη Θεός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η λέξη άνθρωπος και δεν συμμαζεύεται. Παντού λοιπόν υπάρχει λέξη ελπίδα. Είναι δυνατόν να μην ελπίσω εγώ? Να λοιπόν οι λόγοι για να ελπίσω. Γιατί είναι γραμμένο παντού, γιατί η ελπίδα είναι ο Θεός, γιατί η πηγή της ελπίδος είναι εκείνος και δεν είναι το μπακάλικο της γειτονιάς μου και φυσικά τι άλλο που το είπαμε στην αρχή, γιατί την ζητάω. Διότι άμα δεν τη ζητάω, δεν τη δίνει ο Θεός με το ζόρι, πρέπει να ζητάω. Να πω, δώσε μου Θεέ μου την ελπίδα. Και φυσικά υπάρχουν και προσευχές, αλλά μπορώ να κάνω εγώ μια προσευχή με την οποία να ζητάω την ελπίδα. Γιατί άμα τη ζητάς, δεν έχει. Δεν είναι. Ο Θεός ξέρει βέβαια τι θέλουμε, αλλά περιμένει τη φιλική συμμετοχή μας να πούμε το θέλω. Αλλιώς δεν επεμβαίνει. Για να, πώς να πω, για να νομιμοποιείται ο Θεός να παραβιάζει την ελευθερία μας πριν να το θέλουμε εμείς. Δηλαδή, Θεέ μου, στο πλαίσιο της ελευθερίας μου εγώ, επειδή κάνω ό,τι θέλω δηλαδή, δεν σκέφτηκα ποτέ την ελπίδα. Γι' αυτό ζητάω από σένα να μου δίνεις ελπίδα κάθε ώρα και στιγμή. Οπότε αφήνω την πόρτα ανοιχτή και κάνει εσύ ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η ερμηνεία της προσευχής που κάνουμε. Ελπίδα. Θέλω ελπίδα. Αλλιώς, σας είπα, δεν βαριέσαι. Τι είναι η ζωή, όπως έλεγε κάποτε μια διαφήμιση, ένα μωρό, ένα πουφ. Ένα πουφ λοιπόν. Και καμιά φορά σας το είπα και άλλη φορά, δεν κοροϊδεύουμε τους γέρους που είναι στα καφενεία, αλλά είναι τραγικό το θέαμα να βλέπεις ανθρώπους
και νέους και γέρους να είναι στο καφενείο ή στην καφετέρια κρεμασμένοι από μια καρέκλα. Χωρίς ελπίδα, χωρίς ζωή, χωρίς τίποτα και ιδιαίτερα για τους γέρους, γιατί ο νέος και να μην έχει δουλειά κάτι θα βρει να κάνει. Ο γέρος που δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο είναι πραγματικά ένα τραγικό θέαμα, γιατί δεν έχει ελπίδα. Να μην δίνουμε θάρρος στον εαυτό μας, να παίρνουμε θάρρος από τον Θεό, γιατί στην ουσία καταλάβουμε ότι αυτό λέμε τόση ώρα, έτσι. Ότι βάζουμε κάτω τι κάναμε εμείς, απελπιζόμαστε και την ώρα που λέμε κοίτα τι χάλια έκανες, λέμε ελθέ και σκήνωσον εν ημί. Και παίρνουμε ξανά μπρος και ας είπα πάρα πολλές φορές, το λέω και το ξαναλέω και δεν πειράζει να το λέω πολλές φορές, θα πάρετε ένα βιβλίο, άγραφο και θα γράφετε μέσα τα περιστατικά που ζούσατε στη ζωή σας, της επέμβασης του Θεού στη ζωή σας. Για να μην τα ξεχνάτε, γιατί τα ξεχνάμε μετά. Και έρχεται και η λύθη, ένας ειδικός πειρασμός, που σημαίνει λησμονιά, και σε κάνει να ξεχνάς πολύ εύκολα τα καλά και να θυμάσαι μόνο τα κακά. Γι' αυτό παραλαμβάνω για μια φορά ακόμα, βιβλίο και γράψιμο. Τετράδιο και γράψιμο. Τα καλά που έζησα στη ζωή μου, να μην τα ξεχνάω. Και φυσικά, αδελφοί μου, να ψαχτούμε λιγάκι και να πούμε μήπως την ελπίδα μου την έχω εναποθέσει σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ανθρώπους και θα την πατήσω άσχημα. Πάρα πολύ όμως. Γιατί, δεν το λέω από κακία, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος ή οποιοδήποτε πράγμα, τι είναι, αδελφοί μου, πεπερασμένο, έτσι δεν είναι? Έχει μια δύναμη συγκεκριμένη. Μπορεί κάποια στιγμή να κλατάρει και να σου πει δεν μπορώ. Τέρμα. Ο μόνος που δεν κλατάρει είναι ο Θεός. Και στηρίζω την ελπίδα μου στο Θεό. Έχετε δει η Μονή Σιμωνόπετρος που είναι χτισμένη? Ειδικά που πήγαμε τώρα, το είδαν και οι γυναίκες. Σε ένα βράχο επάνω. Έτσι. Τι λέτε εσείς? Τότε ο αρχιτέκτονας να στήριξε τη Μονή αυτή πάνω στο βράχο? Όχι. Και στο βράχο, αλλά κυρίως εκεί. Έτσι. Γιατί ο βράχος κάποια στιγμή θα μπορούσε να πέσει. Και να πούμε και το άλλο, γιατί και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, βάλτε το όνομα ελπίδα. Βάλτε το. Στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, και καμιά φορά να πούμε και το άλλο, έτσι, πολύ προωθημένο θα είναι βέβαια, ελπίζω να μην κάνετε ου, να παραιτηθείτε καμιά φορά και το ονόματό σας προκειμένου να μπει το όνομα ελπίδα. Σαν προς δικό μας είναι το όνομα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά καλύτερα ελπίδα παρά οτιδήποτε άλλο δικό μας που έχει εδώ στον Εύρο λεμονιάδι, ανταφυλιά, γρυφαλιά, όλα τα δέντρα. Νερανιζιά και τα λοιπά. Να πούμε και ένα αστείο. Λοιπόν, αδερφοί μου, άμα τα ξεχάσετε όλα, θυμηθείτε τα εξής. Πώς και γιατί ζητάμε την ελπίδα και την παίρνουμε, έτσι. Γιατί είναι παντού γραμμένη, γιατί πηγή είναι ο Θεός, γιατί θέλει ο Θεός από αυτό, θέλει έτσι να το κάνουμε, έτσι θέλει. Και φυσικά, γιατί από πουδήποτε αλλού και να τη ζητήσουμε, θα χάσουμε. Ενώ από τον Θεό θα κερδίσουμε. Και το άλλο που να θυμάστε είναι ότι άμα θες να περπατάς καλά σαν χριστιανός και κατά συνέπεια σαν άνθρωπος, έτσι, γιατί το αναφέρει το άλλο. Θα γράψεις εδώ στο χέρι σου και στο πόδι σου κάτω, εδώ, πίστη, εδώ, γνώση, κάτω στην πατούσα προσευχή και από εδώ προσοχή. Και αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, να κάθεσαι και να κάνεις έτσι. Κουπεπέ και να βλέπεις. Πίστη γνώση, πίστη γνώση. Και δεν αφήνει ο Θεός. Με την ίδια έννοια σας είπα και αυτά που σας είπα στην αρχή, να διατηρηθούμε λιγάκι, γιατί στις δύσκολες στιγμές θα χρειαστούν δύο πράγματα. Η ελπίδα και
η ελπίδα του άλλου. Θα παίρνουμε την ελπίδα που έχει εσύ, την ελπίδα που έχει εσύ και θα φτιάχνουμε δύο ελπίδες και τρεις. Αλλιώς, μόνο σου δεν πάει κανείς στον παράδεισο. Έτσι. Να είστε γεροί, καλό αγώνα και καλή ανάμωση την επόμενη Δευτέρα.